ITV Γιάννη, πώς είσαι? Καλησπέρα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα Βλάση, και εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά όλος ο κόσμος. Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση, MRB. Έχεις αριθμούς και εγώ θα πω τους αριθμούς της δημοσκόπησης, αλλά έχει κάποια στοιχεία αυτή η δημοσκόπηση της MRB που έχουν πολύ ενδιαφέρον πέρα από τους αριθμούς της πρόθεσης ψήφου και της εκτίμησης ψήφου. Λοιπόν, πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 26,5, ΣΥΡΙΖΑ 13,1, ΠΑΣΟΚ 11,5, Ελληνική Λύση 8,1, 6,6 ΚΚΕ, λέμε τα μεγαλύτερα ποσοστά. Εκτίμηση ψήφου τώρα, αναγωγή επί των εγκύρων, 32,3 Νέα Δημοκρατία, 16 ΣΥΡΙΖΑ, 14 ΠΑΣΟΚ, 10 Ελληνική Λύση, 8 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, MRB μαύρος. Λοιπόν, δείχνουν τάσεις οι αριθμοί της δημοσκόπησης. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο επί αυτών των αριθμών, ναι, και μετά πάμε σε κάποιους άλλους ποιοτικούς δείκτες, κάποια άλλα ερωτήματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Βλάση, απλώς δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί το προεκλογικό σκηνικό και όσο αφορά κυρίως την ιεράρχηση την εκλογική, δηλαδή ποιο θα είναι πρώτο κόμμα, με πάνω κάτω τα ποσοστά, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει 1% περίπου από την προηγούμενη δημοσκόπηση, δηλαδή να πιάνει περίπου το 32 και κάτι. Έτσι, σταθερά ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με 16%, 14% το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, ναι. Φαίνεται ότι ο ΠΑΣΟΚ πατάει καλά το πόδι πλέον στην τρίτη θέση, γιατί υπήρξε αμφισβήτηση από τα άλλα κόμματα και βέβαια έχει υποχωρήσει η Ελληνική Λύση στο 10%, λίγο πιο κάτω. Πόσο μπορεί να πει κανείς ότι είναι υποχώρηση, δημοσκοπική υποχώρηση εννοείς, γιατί δημοσκοπικά την κατέγραφαν. Δημοσκοπική υποχώρηση, γιατί ουσιαστικά είναι κέρδη από την προηγούμενη. Ουσιαστικά είναι τεράστια ανωδική κίνηση από την προηγούμενη κάλπη. Και 8% το ΚΚΕ. Ωραία. Αλλά Βλάση, νομίζω ότι τα ενδιαφέροντα είναι κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία έχουν διάσει αυτή τη δημοσκόπηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει απαντήσει ότι το 60% θα ψηφίσει με κριτήριο τη δυσαρέσκεια. Mm. Και δεν είναι αυτό το 60% που αφορά μόνο ψηφοφόρους της μη Νέα Δημοκρατίας, δηλαδή ψηφοφόρους οι οποίοι είναι εκτός Νέα Δημοκρατίας. Ακόμα και οι ψηφοφόροι οι οποίοι υποστηρίζουν Νέα Δημοκρατία, με κριτήριο τη δυσαρέσκεια θα ψηφίσουν περίπου το 32%, 1 στους 3. Mm-hmm. Και δεν είναι μικρό αυτό το ποσοστό. Μάλιστα το 80% από αυτούς τους ψηφοφόρους της Νέα Δημοκρατίας που θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, θα ψηφίσουν ένα κόμμα της επιλογής τους που εκφράζει καλύτερα τη δυσαρέσκεια. Το υπόλοιπο 20% θα ψηφίσει με λευκό άκυρο ή αποχή. Mm. Άρα ίσως είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας η οποία δείχνει ότι υποχωρεί από το μεγάλο 41% στο 32%. Άρα η δυσαρέσκεια, Βλάση, εξακολουθεί να υπάρχει ως θέμα σε αυτή την εκλογική διαδικασία και νομίζω το ξέρει καλά και ο Πρωθυπουργός, το ξέρουν καλά και οι υπόλοιποι. Επίσης, σε αυτή τη δημοσκόπηση, Βλάση, τέθεσαν κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκέντρωση του Έντι Ράμα στο Γαλάτσι. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, φαίνεται πως οι Έλληνες διαφωνούσαν με αυτή τη συγκέντρωση σε ποσοστό περίπου 58%. Mm-hmm. Ενώ το 30% δηλώνει ότι είναι θετική αυτή η συγκέντρωση, το 58% δηλώνει ότι δεν έπρεπε να γίνει η συγκέντρωση του 10. Η 6 στους 10, ναι, ναι. Mm-hmm. Βέβαια. Επίσης αφορά και τη συμμετοχή του Μπελέρη και είχε ενδιαφέρον, ναι, το ότι 45% των ανθρώπων διαφωνούν με την είσοδο του Φρέντι Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι λίγο το ποσοστό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να ερμηνευτούν, να ερμηνεύσουν αυτά τα αποτελέσματα, αλλά το 45% φαίνεται λοιπόν να διαφωνεί. Το 45% των συνολικών ψηφοφόρων. Των συνολικών ψηφοφόρων. Έχει στοιχεία πρόχειρα εκεί μπροστά σου πόσο τις εκατό των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας διαφωνεί με την υποψηφιότητα Μπελέρη. 27% βλέπουν αρνητικά. Ναι, ναι, ναι. 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν αρνητικά την είσοδο του Φρέντι Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Πάνω από το 45% συμφωνώ, ναι, ναι. 30% διαφωνώ, αφορά γενικά όλους τους ψηφοφόρους. Μάλιστα. Έχει πολύ σημασία αυτό. Άλλο κάτι που θεωρεί σημαντικό. Ναι. Νομίζω ότι είναι το θέμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Τουρκία, στο οποίο συμφωνούν περίπου το 55%. Θέλουμε τα ήρεμα ύδατα με την Τουρκία. Το θέμα είναι ότι, και εδώ να δείξουμε και κάτι άλλο, οι ερωτήσεις πολλές φορές είναι ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν κάποια θέματα απ' έξω. Δηλαδή, OK, θέλουμε όλοι
να έχουμε ήρεμα νερά με την Τουρκία. Το θέμα είναι αυτά που συζητούνται ή αυτά τα οποία προτιθέμεθα. Με τι αντίτιμο, με τι αντίτιμο δηλαδή λες. Με τι αντίτιμο λες να έχουμε ήρεμα νερά. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά, Βλάση, ότι η Τουρκία επιμένει και δεν έχει κάνει ρούπι πίσω από τα θέματα που αφορούν το κάζος Μπέλη, αφορούν την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών, αφορούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, δεν έχει κάνει πίσω ρούπι. Τα ήρεμα νερά τα θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι συζητιέται και με ποια πρόθεση συζητιέται. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αυτά νομίζω είναι κάποια ποιοτικά στοιχεία, όπως είπες προηγουμένως, τα οποία μας δίνουν το χαρακτήρα της έκφρασης του εκλογικού σώματος. Έτσι, τον τρόπο που σκέφτεται. Νομίζω ότι είναι καλό να τα έχουμε και τέλος, Βλάση, αν μου επιτρέπεις, είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Με 28,4% ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο Κανένας. Μάλιστα. Α, είναι πρώτος ο Κανένας ξανά. Πρώτος ξανά ο Κανένας. Μάλιστα. Μάλιστα. Πρώτος ξανά ο κανένας με 28,4, είναι μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8, δηλαδή πολύ κοντά στον κανένα, και μετά από μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά στο 8,1%, στο 9% δηλαδή, είναι ο Κασελάκης, με τον Ανδρουλάκη στο 7 και τον Βελόπουλο στο 6,7. Μάλιστα. Νομίζω ότι δίνουν κάποια στοιχεία τα οποία αρχίζουν πλέον να διαμορφώνουν προεκλογικό τοπίο, Βλάση, και έχουμε καλύτερες πλέον απόψεις για το πώς θα εκφραστεί το εκλογικό σώμα στην Ευρωβουλή. Έτσι, έτσι, Γιάννη, και σε ευχαριστώ και για αυτά που υπογραμμίζεις σε μια δημοσκόπηση. Για πάμε να δούμε τώρα τα ζητήματα. Θέλω να ακούσω κάποιες σκέψεις για σένα, από σένα. Καταρχάς, για το ζήτημα της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας, που λέει τι Βόρεια Μακεδονία, και κουράφεξα, λέγω, είμαι Μακεδόνισσα και θα λέω την χώρα μου Μακεδονία. Δέχτηκε βέβαια από παντού πιέσεις και από την Ευρώπη και από τη ΣΥΠΑ και από τη δική μας πλευρά. Κάπως τα στρογγύλεψε, αλλά συνεχίζει να λέει Μακεδονία. Εδώ έχουμε ένα θέμα. Καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία απέφυγε να φέρει τα μνημόνια που προκύπτουν από τη Συμφωνία των Πρεσπών, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, για επικύρωση στην Ελληνική Βουλή. Γιατί απέφυγε? Γιατί φοβόταν την άποψη ενός κομματιού βουλευτών που ελέγχει ο Αντώνης Σαμαράς και όχι μόνο, και βόρειο-ελλαδιτών βουλευτών της, και φοβόταν να το κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε μια τολμία σε αυτό. Μπορεί να είναι και έξυπνη κίνηση, θα πει κανείς. Όμως τώρα, να το μπροστά μας το πρόβλημα. Τι λες, Γιάννη? Προφανώς, Βλάση, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν εθνικά θέματα, θέματα κυριαρχίας κλπ. Αυτά τα θέματα θα τα βρίσκουμε μπροστά μας από τη στιγμή που δεν καταφέρνουμε να τα λύσουμε, και μάλιστα θα διωγγώνονται, και φαίνεται αυτό λοιπόν ότι υπάρχει και στο διάλογο που έχουμε με την Τουρκία. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωρίζαμε λοιπόν ότι υπάρχει μια εθνικιστική τάση. Η εθνικιστική τάση είναι χαρακτηρισμένη πλέον και στις ευρωπαϊκές χώρες, Βλάση. Βλέπουμε την άνοδο της Νέας Δεξιάς, βλέπουμε την άνοδο του εθνικισμού, και αυτό το περιμέναμε και για την Βόρεια Μακεδονία. Να πούμε ότι είναι το μόνο πράγμα που έχουμε πάρει από αυτή τη συμφωνία, είναι η συμφωνία του ονόματος, δηλαδή ο χαρακτηρισμός στο Βόρεια. Να. Την μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα και τη μακεδονική γλώσσα κατάφεραν να την πάρουν οι Βόρειο Μακεδόνες, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι δεν υπάρχει εκεί το πρόθεμα Βόρειος Μακεδόνας ή βορειομακεδονική ή σλαβομακεδονική γλώσσα. Άρα αυτό που καταφέραμε εμείς να πάρουμε ουσιαστικά σε εκείνη τη συμφωνία είναι ουσιαστικά ο ορισμός της Βόρειας Μακεδονίας και όχι απλά της Μακεδονίας. Όμως φαίνεται ότι η εθνικιστική τάση κυριαρχεί, και δεν κυριαρχούσε μόνο προεκλογικά. Κυριαρχεί και μετεκλογικά. Έτσι, το βέβαια εννοεί αυτά που έλεγε προεκλογικά. Έτσι είναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον εμείς αυτή την ώρα έχουμε παράλληλα την αντίδραση της Βουλγαρίας, Βλάση. Και η Βουλγαρία, ίσως περισσότερο από ό,τι αντιδρούμε εμείς, αντιδράει περισσότερο με την πιθανότητα ενός βέτο στην εισδοχή της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ίσως αυτό να αποτελεί ένα καλό στοιχείο στη δική μας άμυνα απέναντι. Καλό συσχετισμό σε αυτή τη φάση, λες, έτσι? Ναι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τουλάχιστον υπάρχει μια χώρα, Βλάση, η οποία είναι στα σύνορά μας, ναι, και με την οποία, παρότι Έχουμε τα θέματα μας, είχαμε παλιότερα. Είχαμε προβλήματα. Ναι. Αυτή την ώρα η Βουλγαρία, τουλάχιστον και για δικούς της λόγους, προφανώς. Βέβαια, για δικούς της λόγους. Τα συμφέροντά της εδώ πάνε παράλληλα με τα δικά μας όσον αφορά στη Βόρεια Μακεδονία.
Α σκεφτούν λοιπόν τι θα κάνουν με την Ευρώπη οι Βόρειο Μακεδόνες Βλάση. Βεβαίως κέρδισαν την είσοδο του Σονάτο με αυτή την κίνηση. Αλλά σκεφτούν τι θα κάνουν με την Ευρώπη. Θα πρέπει μια στιγμή να δείξουμε πυγμή σε αυτό. Έχουμε υποχωρήσει πολλές φορές από σε τέτοια θέματα. Βλάση, στο θέλω να πω το εξής, ότι στον κόσμο, και πρέπει να το αντιληφθεί αυτό ο Πρωθυπουργός, κυριαρχεί πάρα πολύ η αμφισβήτηση για το πώς χειριζόμαστε τα εθνικά θέματα ως Ελλάδα. Αυτή την ώρα, δηλαδή, στην καθημερινότητα που συζητάω εγώ με ανθρώπους, παρότι δεν αποτελεί επικαιρότητα η συζήτηση για τα εθνικά θέματα αυτή την ώρα και μετά αυτές τις παρεμβάσεις από τη Βόρεια Μακεδονία με τον Έντι Ράμα, ο οποίος την ίδια μέρα της φυλάκισης του Φρέντι Μπελέρη έκανε την. Με ό,τι σηματοδοτεί αυτό την εκδήλωση στην Αλβανία, να πούμε και πάλι παρένθεση με τον φίλο αλβανικό λαό, δεν έχουμε κανένα απόλυτο θέμα. Ίσα-ίσα που έχουμε και εκτίμηση στους ανθρώπους αυτούς που εργάζονται. Αλλά και με τα θέματα που αφορούν την Τουρκία, η οποία επιμένει χωρίς να κάνει βήμα πίσω από τις επεκτατικές της διαθέσεις. Αυτά λοιπόν τα θέματα συζητούνται αυτή την ώρα, έτσι, στην κοινότητα, την ελληνική κοινότητα. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουν υπόψη τους και οι κυβερνώντες Βλάση. Ευχαριστώ θερμά, Γιάννη, για τα πολύ ενδιαφέροντα σχόλιά σου. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευρωεκλογές αυξάνουν το ενδιαφέρον του κόσμου για την επικαιρότητα την προεκλογική. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κύριε Σεκρή, τώρα πάμε ξανά στις εκλογές στο ΤΕΙ Ήπειρου. Η παράταξη Δέσμη συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές που θα γίνουν 19 Μαΐου μεθαύριο. Πάμε να δούμε θέσεις και προτάσεις.